Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερειάς Πελοποννήσου εντάχθηκε και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και το πολύ σημαντικό οδικό έργο Λάμπαινα Αρχαία Μεσίνη. Είναι το πρώτο τμήμα ενός συνολικού έργου. Το υπόλοιπο δε συζητήθηκε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία ενέκρινε την υποβολή φακέλου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 1420 και το οποίο θα γίνει έργο γέφυρας, όπως είναι φυσικό, για το δρόμο βελτίωση 22ης και 24ης επαρχιακής οδού Λάμπαινα Αρχαία Μεσίνη. Ένα έργο το οποίο περιμένει ο τόπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπαίνει τελικά στην τελική ευθεία και τροχιά υλοποίησης. Αυτό το έργο λοιπόν από την Λάμπαινα, τον κόμβο που θα δημιουργηθεί λίγο πριν από τον δρόμο των υπάρχοντα που από την 7η επαρχιακή οδό ανεβαίνουμε προς την Αρχαία Μεσίνη, περίπου 150 μέτρα νωρίτερα, γίνεται ένας κυκλικός κόμβος και φεύγει ο δρόμος προς την Αρσινόη Αρχαία Μεσίνη. Η έναρξη λοιπόν είναι ο κόμβος επί της 7ης επαρχιακής οδού και η λήξη του έργου είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Μεσίνης. Επίσης, μέσα στα σημαντικά θέματα για τη Μεσσηνία, έγκριση πήρε και η προγραμματική σύμβαση για το κάστρο της Μεθόνης. Θυμίζω, η επίσκεψη στο κάστρο έγινε 15 Ιανουαρίου του 2021 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του κυρίου Διδασκάλου, όπου παρουσία του Περιφερειάρχη του κυρίου Νίκα έγινε αυτοψία σε όλο το μνημείο, σε όλο το κάστρο. Εκεί έχουμε πάρα πολλά σημεία όπου έχουν γίνει ζημιές και γκρεμίζεται και χρειάζονται μελέτες. Η προγραμματική λοιπόν σύμβαση που σήμερα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή είναι οι μελέτες που απαιτούνται για να γίνουν στο συγκεκριμένο χώρο και κάποιες σωστικές επεμβάσεις. Είναι λοιπόν μελέτες στερέωσης για το δυτικό και το ανατολικό επιθαλάσσιο τείχος, καθώς επίσης και το επιθαλάσσιο οχυρό στο Μπούρτζι.